Τρίτη και πάλι, λίγο μετά τις 8 και είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Πάμε να αρχίσουμε σήμερα με την Πανιόνια Κυριακή, η οποία εξελίχθηκε εξαιρετικά, μπορούμε να πούμε. Μια Κυριακή που βγήκε από τα παλιά. Θα μπορούσε. Ναι, ναι. Αν και οι αντίπαλοι ήταν από τα παλιά, βέβαια. Καλά, εντάξει. Από εκεί που παλαιότερα θα είχες αντίπαλο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, το Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κλπ. Εντάξει, ρε παιδί μου, από κάπου ξεκινάς τώρα. Τι να κάνουμε, ξεκινάμε από τα χαμηλά. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάει η ανοικοδόμηση που έχει αρχίσει στο ποδόσφαιρο εδώ για κάποια χρόνια και ειδικά έτσι. Στο μπάσκετ έχει αρχίσει πολύ βαρβάτα φέτος. Στο μπάσκετ έχει αρχίσει να φαίνεται η δουλειά. Δηλαδή το βλέπεις και στο γήπεδο βγαίνει. Αφού ασχολήθηκες, πήγαμε στο μπάσκετ, θα ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ. Εντάξει, ωραία. Το δεύτερο χρονικά γεγονός της Κυριακής στις 5 η ώρα στο Βαρίκας, στον αγώνα με τον Όφη, έγινε πραγματικά αυτό που λέμε μία συντριβή, στην καλύτερη μπορούμε να το πούμε έτσι. Μιλάμε για πάνω από double score. Ναι, μιλάμε πως ο Πανιόνιος κέρδισε 109-50, με 59 πόντους δηλαδή διαφορά, τον Όφη. Υπέροχο. Συνέχισε το αίτητο. Συνέχισε το αίτητο και σε κύπελο και σε πρωτάθλημα. Καθώς όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, στο κύπελο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Final Four των μικρών κατηγοριών. Έτσι, των μικρών, να το τονίσουμε, ναι. Που βέβαια εκεί έχουμε κερδίσει τρεις ομάδες της Α2, της παραπάνω κατηγορίας δηλαδή από εμάς. Και να πούμε ότι νομίζω ότι αν το κερδίσει ο νικητής του κυπέλου αυτού παίζει. Στα προημιτελικά του κυπέλου της Α1. Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Έχουμε πει στο μπάσκετ γίνεται εξαιρετική δουλειά. Η ομάδα πάει τρένο. Η ομάδα όπως είναι θα μπορούσε να αγωνίζεται και στην Α2. Πολύ ανταγωνιστικά. Ναι, ναι. Θα και αυτό έχει φανεί και στην πράξη στους αγώνες που έχουν δοθεί με ομάδες της Α2. Έτσι, πραγματικά. Πολλοί μπορούν να πούν ότι ίσως να έχουμε ήδη κλειδώσει μία θέση στην επόμενη κατηγορία. Όμως αυτό μένει να φανεί και στην πράξη. Θα φανεί, αλλά και εγώ είμαι σε αυτούς που θα το πούνε. Από τώρα δηλαδή. Νομίζω ότι... Το θεωρώ δεδομένο. Εντάξει. Και έτσι πρέπει. Έτσι ναι, φαίνεται, ναι, ναι, ναι. Όλα δείχνουν έτσι. Ναι, υπάρχει η δύναμη, υπάρχει το υπόβαθρο να σταθεί αυτή έτσι, η κατηγορία σε εισαγωγικά. Αυτό για το οποίο αγωνόμαστε βέβαια είναι το ποδόσφαιρο, το οποίο δεν άρχισε καλά την περασμένη εβδομάδα, όμως αυτή την Κυριακή στο εντός έδρας παιχνίδις που είχαμε, υπήρχε πολλής κόσμος, υπήρχαν πολλά παιδιά. Υπήρχε αρκετός κόσμος, δεν θα έλεγα πολλής. Αν αναλογιστούμε ότι παίζουμε ναι. Στη γάμα κατηγορία εντάξει, ναι. Κυριακή μεσημέρι, okay. Για μένα ναι, είναι ναι. Ένα καλό σκορ αυτό που είχαμε. Ωραία, ναι. Από άποψη προσέλευσης. Ωραία, ναι, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Μία εύκολη νίκη μπορούμε να πούμε. 2-0 με τον Ιάλισο. Ναι. Ένα όχι και τόσο ωραίο παιχνίδι. Εμείς κρατήσαμε το αποτέλεσμα. Ναι. Εντάξει, εγώ θα πω την άποψή μου που νομίζω πολλοί την εκφράζουν και στα social media. Θεωρώ ότι... Η ομάδα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Είδαμε προβληματάκια από την άποψη ότι κάποιες λάθος κινήσεις ενδεχομένως από τον πάγκο, ας πούμε κάποιοι παίχτες που δεν έπρεπε να βγουν και βγήκαν. Υπήρχε έτσι κάτι παράξενο στις αλλαγές. Η ομάδα παρόλο που είχε απέναντί της μια ομάδα με 10 παίχτες και προηγείτο από νωρίς, είδαμε ότι δεν μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ καλά. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες εξαιρετικοί που κρατούσαν όλο το παιχνίδι για τον Πανιόνιο. Θεωρώ ότι έπρεπε η ομάδα να είναι πολύ 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 καλύτερη και να μην μας δίνει συνεχώς την αίσθηση του άγχους ή του φόβου ότι «Οπ, τώρα μπορεί να γίνει το στραβοπάτημα, οπ, τώρα μπορεί να δεχτούμε γκολ και να αρχίζουν τα πράγματα να σοβαρεύουν». Και ειδικά από μια ομάδα που έπαιζε με 10 παίχτες. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι ίσως επειδή είναι αρχή, ίσως επειδή κάποιοι ήταν από αρρώστιες, από τραυματισμούς κτλ. Ότι η ομάδα θα δείξει το πρόσωπο το κανονικό της στο επόμενο διάστημα.
Κοιτάξτε, από δικαιολογίες μπορούμε να πούμε πολλές για την εικόνα που είχαμε. Ναι, εντάξει, άλλη μόνο. Εγώ αυτό που κρατάω και θέλω να κρατάω είναι το αποτέλεσμα. Οι τρεις βαθμοί. Αυτό ακριβώς. Ναι, εντάξει. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν άνετοι, ότι δεν ήταν ανάγκη να παίξουμε. Μπορούμε να πούμε χίλιες δύο δικαιολογίες για την εικόνα που είχαμε. Εντάξει, απλά το ανησυχητικό με την εικόνα είναι ότι τώρα πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ναι. Θα τους παίρνουμε κάθε φορά. Μακάρι. Ή πάλι θα χαροπαλεύουμε να επιβιώσουμε σε μια τόσο χαμηλή κατηγορία. Δηλαδή αυτό είναι που δεν θέλουμε κι εμείς και ο κόσμος, γι' αυτό πηγαίνει και στο γήπεδο, να εμψυχώσει την ομάδα, το προπονητικό team, όλο το πακέτο τέλος πάντων, να καταφέρουν να ανεβάσουν τον Πανιόνιο και να τον φτάσουν κάποια στιγμή εκεί που πρέπει και αξίζει. Το πολύ ενθαρρυντικό που κρατάω εγώ και που τίνει να γίνει συνήθεια πλέον, μακάρι να γίνει συνήθεια, είναι να βλέπουμε μικρά παιδιά στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Πραγματικά. Είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα για μένα που μπορεί να δει κανείς. Είδαμε πως και οι άνθρωποι του Πανιωνίου ήθελαν να βοηθήσουν, να κάνουν και ένα παιχνίδι με τα παιδιά, κάναν μια μικρή λαχιοφόρο. Φυσικά δωρεάν για όλα τα παιδιά. Για να υπάρχει και η αλληλεπίδραση και να αρέσει ακόμα περισσότερο στα παιδιά που την Κυριακή τους αφήσαν τα μαθήματά τους και ένα δύο το αφιέρωσαν να έρθουν στο γήπεδο. Αυτό ακριβώς. Να δοθεί και ένα κίνητρο σε εισαγωγικά να αγαπήσουν το γήπεδο τα παιδιά και να νιώθουν άνετα και όμορφα την Κυριακή να κάνουν αυτή τη μικρή απόδραση στο γήπεδο. Τώρα, μιας και αναφέρεις στον κόσμο που ήρθε, δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο. Είδαμε στο γήπεδο πρόσωπα που και δεν τα βλέπουμε συνήθως και επιβεβαιώνουν αυτό που έτσι έχουμε πει και για άλλες περιπτώσεις. Είδαμε ξαφνικά στο γήπεδο να έρχονται έτσι, διεκδικητές του Δήμου από τα πολιτικά πρόσωπα της πόλης και όχι μόνο διεκδικητές ως υποψήφιοι δήμαρχοι, ας πούμε, αλλά και ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, όπως θέλεις πες το. Είδαμε αρκετούς, παρέλασαν αρκετοί και έχω την εντύπωση ότι από αυτούς οι περισσότεροι δεν πατάνε συνήθως στο γήπεδο. Το ότι τους είδαμε εκεί, εμένα δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν μ' αρέσει επειδή γίνεται επί τούτου, έρχοντας, πούμε, και μιλάμε για ανθρώπους άσχετους. Εντελώς από. Δεν έχουν ιδέα, ας πούμε, ότι η μπάλα μπορεί να είναι στρογγυλή. Τόσο άσχετη, ας πούμε. Και ξαφνικά εμφανιστήκαν στο γήπεδο. Ξέρω εγώ, wow, Πανιονάρα και τέτοια. Από πότε, ρε παιδιά, τι έγινε. Ναι, αυτό ήθελα να το πω, να το αναφέρω. Εντάξει, προεκλογική περίοδο έχουμε. Θα δούμε πολλά τέτοια. Πανηγύρια να έρχονται όλοι για τις φωτογραφίες και για το Θεαθήνη και για τα αποσταρίσματα. Αυτό το σύντομο σχολιάκι. Κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, ναι. Η μισή, αν όχι και οι περισσότεροι, μπορώ να σου πω από αυτούς, είναι σχετικά τακτικοί στο γήπεδο. Τώρα, για ποιους λόγους είναι τακτικοί, δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Είναι τακτικοί στις προεκλογικές περιόδους. Δεν είναι πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, πρόπερση γιατί δεν πήγαιναν στο γήπεδο. Παραπρόπερση γιατί δεν πήγαιναν στο γήπεδο. Το ότι πήγανε, ας πούμε, πήγανε, ξέρω εγώ, δύο φορές πέρσι και τώρα έχουν πάει ήδη τρεις, που λέει ο λόγος, επειδή είναι η προεκλογική χρονιά, εμένα μου λέει αυτό που μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και νομίζω ότι τώρα πια και περισσότερος κόσμος. Αλλά, okay, εντάξει, το ότι μπορεί να θέλουν να βλέπουν μπάλα, όλοι. Όλοι βλέπουν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, παιδί μου, που είναι εκ των πραγμάτων άσχετοι, δεν έχουν ιδέα. Έχουν πάει στο γήπεδο μόνο άμα πρόκειται να φωτογραφηθούν για κάποια εκδήλωση, ξέρω εγώ, ή να πάρουν κάποιο βραβείο, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλιώς δεν έχουν πατήσει ποτέ. Πάμε όμως να περάσουμε. Πάμε σε μια δυστυχή είδηση. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα έφυγε από τη ζωή επί πάρα πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος και νυν αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και είχε διατελέσει νομίζω και πρόεδρος παλαιότερα, ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου. Έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Σουρβίνος από την παράταξη ποιότητα ζωής.
Ναι. Η κηδεία κιόλας έγινε σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί, ναι. Τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Θερμά συλληπιτήρια. Ήταν πραγματικά ένας από τους ανθρώπους που εγώ σου λέω χαιρόμουν να βλέπω. Ειδικά όσο ήταν στα... όταν ήταν πιο ανεβασμένος. Ναι. Για τον τελευταίο καιρό είχαμε δει δυστυχώς μια κατάπτωση. Ήταν πάντα με το χαμόγελο, πρόθυμος να σου μιλήσει, να κάνει και την πλάκα του. Κοίτα, ναι, ισχύει αυτό ότι πάντα έκανε χαβαλέ. Εγώ θα σου πω ότι ακόμα και δεν τώρα. Καθότανε. Ναι, ακόμα και τώρα που ήταν πιο. Έτσι, φαινόταν ότι ήταν λίγο καταπονημένος, λίγο κουρασμένος. Και επειδή κιόλας είχε έρθει πρόσφατα σε κάποιες σε τοπικές εκλογές, ας πούμε, που στήριξε. Έκανε το αστείο του, θα σου έλεγε τις ιστορίες από παλιά. Θα σου κάνει λίγο χαβαλέ και θα σου άνοιγε και λίγο τα μάτια. Θα σου λέγε, ξέρω εγώ, μια ατάκα λίγο φαρμακερή που θα πρέπει να προσέξεις, ας πούμε, και να μάθεις. Εντάξει, ήταν ένας πολύ πιο ζωντανός και δραστήριος από άλλους ανθρώπους που συμμετέχουν στα κοινά. Εντάξει, τι να πούμε... Ήταν και επί χρόνια πρόεδρος της ομάδας της Ήρης του Βόλεϊ. Ναι. Πάρα πολλά ήταν χρόνια. Ήταν στην Ήρη πολλά χρόνια, ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Συλληπιτήρια και πάλι στους οικείους του. Και να θυμόμαστε όλοι το έργο του και την κληρονομιά που αφήνει πίσω του. Πάμε να συνεχίσουμε με μια εκδήλωση που έγινε το Σάββατο. Και είναι... Το είχαμε αναφέρει και την περασμένη εβδομάδα για την Εθνική Στέγη, για τα 100 χρόνια λειτουργίας και προσφορά στο παιδί. Μία... Δυστυχώς δεν καταφέραμε να παρευρεθούμε. Μας είπαν ότι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, είχε αρκετό κόσμο, πολύ ωραίο πρόγραμμα και είναι πραγματικά μια γιορτή αντάξια της προσφοράς και όλης της ύπαρξης της Εθνικής Στέγης, ενός πρότυπου χώρου που δεν ξέρω πού άλλο μπορούμε να συναντήσουμε. Όχι, και είναι και από τα λίγα έτσι, θετικά, έτσι, με θετικό αντίκτυπο και θετική χρειά που ξεχωρίζουν εδώ στη Νέα Σμύρνη. Γίνεται έτσι σοβαρή δουλειά, αξιοπρεπέστατη και ο οργανισμός και όλο το πακέτο. Και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι οργανισμοί το παράδειγμα της Εθνικής Στέγης και την υγεία που... φαίνεται να έχει. Πάντως, πιστεύω πως σίγουρα για όλα αυτά μεγάλο ρόλο παίζουν και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το κάθε τι. Ναι, σίγουρα. Η Εθνική Στέγη είναι από τα... από τις θέσεις, τέλος πάντων, που έχουν δοθεί για μένα πιο άξια στο Δήμο. Ναι, και γενικότερα λειτουργεί και λίγο πιο ανεξάρτητα. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχει μια... αυτονομία και μια άνεση κινήσεων και χειρισμών και ίσως και γι' αυτό να είναι και πιο υγιής σαν οργανισμός. Πολύ πιθανό. Ναι. Πάμε να περάσουμε σε κάτι που σίγουρα θα σας συγκλονίσει όλους. Δεν θα μπορείτε να το χωνέψετε. Για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Κατάλαβα. Έτσι, ετοίμασέ μας. Κρατήσου κι εσύ. Κάνε όπως δεν το ξέρεις. Ναι. Αλλαγή ημερομηνίας της διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ. Μάλιστα. Αντί να γίνει σήμερα που ήταν να γίνει στις 11 η ώρα το πρωί, μια εξαιρετικά προσιτή ώρα για όλους τους εργαζομένους, ναι, που σίγουρα όλοι όσοι ήθελαν να παρακολουθήσουν θα ήταν εκεί και δεν θα δούλευαν. Η εν λόγω διαβούλευση, όπως το ονομάζουμε, για το σχέδιο... Ναι. Βιώσιμη αστική κοινοτικότητα του Δήμου Νέας Μήνες, μετατέθηκε λοιπόν στις 29 του μήνα, πάλι στις 11 η ώρα το πρωί. 29 του μήνα, πάλι Τρίτη. Μάλιστα. Σίγουρα είναι μια εξαιρετική ώρα όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε. Εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο φωστήρας που σκέφτεται να βάλει διαβούλευση στις 11 η ώρα το πρωί. Που τα περισσότερα μέλη που συμμετέχουν σε αυτή τη διαβούλευση είναι εργαζόμενοι, ας πούμε. Λέω τώρα, δεν είναι όλοι άεργοι που πληρώνονται από το Δήμο, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό εκεί στο Δήμο.
Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακόμα μια φορά επιβεβαιώνετε πόσο φωστήρες είστε. Και νομίζω είναι από τα πράγματα που... Τι να πάνε, παιδιά σχολείου που θα κάνουν κοπάνω από το σχολείο, άνθρωποι που θα φύγουν από τις δουλειές τους. Νομίζω οι μόνοι που μπορούν να πάνε είναι συνταξιούχοι. Εντάξει, θα πάνε κάποιοι συνταξιούχοι, κάποιοι που είναι σε θέσεις ή οργανισμούς του Δήμου. Σωστά. Οπότε σου λέει, εντάξει, θα γλιτώσουμε και λίγο δουλειά, θα πάμε εκεί να πούμε διαβούλευση ή θα πάμε εκεί και θα πούμε, ξέρετε τι, λόγω μία παρτίας αναβάλλετε και μετά θα πάει με, με τους παρόντες στην επόμενη φορά. Μπορεί να γλιτώσουμε και λίγο γκρίνια. Ναι, θα γλιτώσουμε και λίγο, ναι. Τέλος πάντων, γενικά είναι μια προβληματική φιλοσοφία, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει και νόημα στην τελική αυτές οι επιτροπές όλες. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος λόγος ουσιαστικής ύπαρξης. Είναι κάτι ακριβώς σαν την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που γίνεται επί χρόνια. Ναι, το κάνουν απ' τη μία, σου λέει, ότι εμείς θα το κάνουμε για να μην μας πούνε ότι δεν υπάρχει. Να ρίξουμε και λίγο στάχτη ότι ξέρετε τι, wow, εμείς το κάνουμε αυτό. Θα το κάνουν και λίγο για να χάσουν χρόνο. Θα το κάνουν για να βάλουν κάποιους που μπορεί, ας πούμε, να έχουν λίγο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους ή κάποιο εγώ ή κάποια υποχρέωση που να τους χρωστάνε κάτι και να σου πει ότι ξέρεις, θα σε βάλω σε αυτή την επιτροπή και το κάθε ψώνιο, ας πούμε, θα πάει και θα πει wow, είμαι στην επιτροπή. Wow, ξέρω εγώ, ναι. Έχουμε 2-3 τέτοιους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν λόγοι για να τις κάνουν αυτές οι επιτροπές, οι οποίες δεν έχουν καμία ουσία, μηδενική. Και δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη επιτροπή είναι και υποχρεωτική εντός εισαγωγικών βασινόμου, όπως είναι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που κάθε Δήμος οφείλει ναι. να κάνει μία κάθε χρόνο. Ναι. Το θέμα είναι και, να σου πω την αλήθεια, ποιος θα τολμήσει να κάνει έτσι κάποια ριζοσπαστική αλλαγή, θα έλεγα, που θα πει ότι ξέρετε τι, θα δώσουμε μια δύναμη σε αυτές τις επιτροπές. Ναι. Να μην είναι τυχαίες ή να μην είναι μόνο για να βάλουμε 5 φίλους μας που απέτυχαν, ας πούμε, να εκλεγούν και βάλουν τους εκεί να τους χρυσώσει το χάπι. Πήγαινε εκεί και θα σε φτιάξουμε, ναι. Νομίζω δεν υπάρχει και κάποια τέτοια διάθεση. Καλά, γενικότερα από τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Όχι. Σίγουρα δεν υπάρχει. Καλά, και να υπήρχε δεν προλαβαίνει. Έτσι να τα λέμε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβει. Και δεν υδρώνει και πολύ ταυτίτης, όσο πω την αλήθεια. Τελειώνει ο Νοέμβρης. Τον Οκτώβριο του 23 θα είναι οι εκλογές. Δηλαδή, λίγο υδρώνει τα αυτή τους για κάτι τόσο ασήμαντο, ας πούμε, και μικρό μπροστά. Στα δικά τους μάτια πάντα. Στα δικά τους μάτια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν και προεκλογική εκστρατεία να τρέξουν. Έχουν και πολύ 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 δύσκολη περίοδο να διανύσουν, γιατί έχουν πολλά, κάποιοι από αυτούς τέλος πάντων, έχουν πολλά beef, να το πω. Με συλλογικότητες και με ομάδες, υποομάδες, έτσι, υποκατηγορίες κατοίκων που έτσι ασχολούνται με διάφορα, όπως ας πούμε για παράδειγμα τα φιλοζωικά. Τυχαίο παράδειγμα. Ένα τελώς τυχαίο παράδειγμα, ουδεμία έτσι ομοιότηση με την πραγματικότητα, φέρει το παράδειγμα που λέω. Θα σε κόψω όμως ναι, για να... Πες μου. Μιλήσουμε πιο εκτεταμένα για αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι πρώτα. Ωραία. Και επανερχόμαστε κανονικά. Βεβαίως. We'll be right back.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Ναι. Και πού ήμασταν λοιπόν, ναι. Έχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να διαχειριστούν και κάποια προβλήματα. Βλέπουμε ότι η κόντρα με έτσι, τους φιλόζους καλά κρατεί. Και αποκτά νέες διαστάσεις κάθε φορά. Αποκτάει κάθε φορά πραγματικά, παίρνει κι άλλο έτσι, κι άλλη διάσταση όπως το πες. Τώρα φαίνεται ότι χοντρένει που λέμε το πράγμα. Φαίνεται ότι θα γίνουν, ξέρω εγώ, μηνύσεις, νομικές διαδικασίες, έλεγχοι. Για ΣΔΟ έχουμε ακούσει να μιλάνε, για αποδείξεις, δημόσιες ερωτήσεις. Πού πήγανε τα χρήματα από αυτό το μπαζάρ τελικά, πού είναι, δείξτε τα μας. Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Απαντήσεις όχι δεν υπάρχουν, τουλάχιστον όχι δημόσια. Αλλά από ό,τι φαίνεται ούτε και σε ιδιωτικό επίπεδο υπάρχουν οι απαντήσεις. Όπως δημόσια δηλώνουν από την άλλη μεριά. Επίσης, έτσι με το μπαζάρ αυτό έχουν προκύψει διάφορα θέματα, γιατί και κάποιοι άνθρωποι ακόμα οι οποίοι βγήκαν να το υπερασπιστούν, τους άδειασαν, να το πούμε έτσι, από τον επίσημο φορέα, ας πούμε, το αδεσποτολόγιο, τους αδειάσανε και λέει ότι όχι, δεν μας εκπροσωπούν. Αυτά που λένε δεν τα ισχυρίζεται ή τα λέει επίσημα το αδεσποτολόγιο, ούτε μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μας εκπροσωπούν στο όνομά μας, να δηλώνουν κάποια πράγματα και να παίρνουν αυτή τη θέση, γιατί δεν συμφωνούμε, ας πούμε. Βλέπουμε να υπάρχει σιγή ηχθείος από την σε εισαγωγικά πάντα κατηγορουμένη πλευρά, και το Δήμο αλλά και την ομάδα αυτή που δεν την ξέρει κανένας τελικά, που διοργάνωσε αυτό το μπαζάρ και που μάζεψε τα χρήματα. Δεν βγαίνει κάποιος να απαντήσει, να πει κάτι, ούτε που πήγανε πραγματικά τα χρήματα, ούτε ποιοι είναι, ούτε τι είναι, ούτε πώς βρέθηκαν εκεί. Δηλαδή, πολλά πραγματάκια έτσι που είναι λίγο μετέωρα και στο κενό. Τώρα το γιατί δεν βγαίνουν υπεύθυνοι, ας πούμε, από το Δήμο να πούνε, να εξηγήσουν τι γίνεται, με πλήρη διαφάνεια όμως και με αποδείξεις, όχι απλά να μας πούνε, γιατί έχουμε μάθει τώρα πια και ό,τι και να μας πούνε από τα περισσότερα στελέχη, ας πούμε, αυτής της δημοτικής αρχής, ό,τι και να πούνε, ξέρεις ότι αν δεν μπορούν να το αποδείξουν πραγματικά, στο χαρτί εδώ να το βγάλουν και να το αποδείξουν, κατά πάσα πιθανότητα δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λένε. Είναι όλα παραμύθια, ας πούμε. Πάντως για μένα κάθε φορά που επικρατεί σιγή, αυτό σημαίνει ότι πραγματικά κάτι υπάρχει από πίσω. Ναι. Και επειδή ξέρουν ότι μόλις πάνε να πούνε το οτιδήποτε, θα ζητηθούν γραπτά. Και περισσότερα και θα τους αντικρούσουν, ναι. Δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία προφανώς. Κοίταξε, δεν θέλουν γιατί δεν μπορούν. Ναι. Δηλαδή, αν μπορούσαν και είχαν, ας πούμε, κάτι ακέραιο, σωστό και διάφανο και νόμιμο, θα βγαίνανε και θα το λέγανε αυτό είναι, κύριε, ελάτε. Όποιος θέλει, εδώ είναι. Ελάτε. Αλλά προφανώς για να μην το κάνουν αυτό, πάει να πει ότι όχι, απλά δεν θέλουν, δεν μπορούν να το υποστηρίξουν, ας πούμε. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί. Πραγματικά. Και να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, έτσι. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Και ενισχύοντας, θα σε κρατήσω. Πες το. Απλά θέλω να θυμίσω ότι είμαστε ένας Δήμος που τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει στελέχη και ανθρώπους που καταπιάνονται με το Δήμο και με τα διάφορα, τέλος πάντων, οι οποίοι δείχνουν να είναι πολύ φιλόδικοι άνθρωποι. Δηλαδή, εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 10, ας πούμε, ακούμε συνέχεια για δικαστήρια για πολλούς. Από τη μία δικαστήριο ένας, από την άλλη δικαστήριο άλλος, από την άλλη δικαστήριο η άλλη. Δηλαδή, μιλάμε για δικαστήρια. Έτσι, σας αρέσουν.
Σας αρέσουν. Μπορεί για κάποιους ανθρώπους να είναι ένας δημιουργικός και ευχάριστος τρόπος να περνάνε την ώρα τους. Το να σκεφτούν να είναι νόμιμοι και σωστοί και καθαροί και διάφανοι δεν τους πέρασε από το μυαλό. Προτιμούν να έχουν δικαστήρια. Προτιμούν να προκαλούν προβλήματα και να προκαλούν δράσεις και αντιδράσεις και δικαστήρια και δίκες και ξανά. Και... ναι. Έτσι φαίνεται πάντως. Ναι, δεν ξεσχίζει το θέμα. Δεν σπηλώνεται και δεν είναι να μαυρώνεται μόνο το όνομά τους όμως. Σπηλώνουν και, και ένα θεσμό, το Δήμο, ας πούμε, της Νέας Μύρνης. Ο Δήμος, η πόλη και οι πολίτες και όλοι εμείς και οι υπηρεσίες δεν φταίνε κάτι άμα εσείς είστε φιλόδικοι. Θα κρατηθώ. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Νέο κυκλοφοριακό πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη μέση της περασμένης εβδομάδας. Αλίμονο. Δεν ξέρω πώς θα το έλεγες εσύ μια λέξη. Το να βάφουμε τους δρόμους, η βαφή των δρόμων της Εφέσου, το πάνω και το κάτω, θα κρατήσει κλειστή την οδό για μία εβδομάδα και... και το λέμε βάψιμο δρόμων. Κάποιος τρίτος έτσι θα το έλεγε. Καλά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει... Περίμενε. Δεν είναι αυτό που έχουν κάνει. Άμα φέρναμε την τάξη της κόρης μου από τον νηπιαγωγείο, να κάτσουν όλα τα παιδάκια, καλύτερα θα τον βάφανε τον δρόμο. Πραγματικά θα τον βάφανε καλύτερα. Δεν ξέρω πού τους βρίσκεται, παιδιά. Πραγματικά πού τους βρίσκεται. Δηλαδή, πώς κάνετε κάποιες δουλειές, ας πούμε, σε αυτό το Δήμο. Πώς παίρνουν έργα κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, πώς κάνετε τις αναθέσεις. Τέλος πάντων, η Εφέσου, αφού έγινε ένας... Και γιατί τόσες μέρες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και φαντάσου όμως να πάρουμε από την αρχή την ιστορία της Εφέσου από τη στιγμή που αρχίσαμε την ανάπλαση. Έγινε ανάπλαση. Ήταν να κρατήσει 6 μήνες, κράτησε 2 χρόνια. Εσύ το πας τώρα, ναι. Έγινε η ανάπλαση. Μετά μπήκαν οπτικές ίνες. Τα σκάψαμε, τα μπαλώσαμε. Τώρα η νέα ανανεωμένη Εφέσου βάφεται λευκή. Ξέρεις γιατί, για να μην ξεχωρίσει το χιόνι όταν θα χιονίσει. Να είναι σε χειμερινό mode. Και το καλοκαίρι βάψτε την γαλάζια, ρε. Βάλτε την γαλάζια να νομίζουμε ότι είμαστε σε παραλία. Πώς σας φαίνεται σαν ιδέα? Τι να πω, και είναι σαν να... και να φέρουμε πάλι μπροστά το ΣΒΑΚ. Πραγματικά. Δεν έχω κάτι να πω. Δεν έχω τι να σχολιάσω πια. Τίποτα, παιδιά, μην ξεχνάτε. Εγώ θα πω μόνο στον κόσμο έχω να πω. Μην ξεχνάτε. Έρχονται εκλογές κοντά. Μην ξεχνάτε όλους αυτούς να τους ασπρίσετε. όπως κάνανε τον δρόμο. Έλεος. Ναι, και συνεχίζουμε, βγαίνουμε από Εφέσου, φτάνουμε στην περίφημη πλατεία Ειρήνης. Δεν ξέρω πόσοι τη γνωρίζετε και με το όνομά της. Η οποία είναι ωραία, εμένα μου αρέσει να σου πω. Μιλάμε για την πλατεία στο τέρμα της Εφέσου, απέναντι από το Άλσος, εκεί που βρίσκεται το Άγαλο με το κορίτσι με το Περιστέρι που το λέμε. Ναι, εμένα μου αρέσει. Πάω και το σκύλο εκεί πέρα. Καθόμαστε. Ναι. Είναι ωραία. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι μου βγάζει αυτό το παρκάκι το μικρό. Αυτή η πλατεία ήταν πραγματικά ωραία. Όταν είχε και παγκάκια που μπορούσε να κάτσει. Ναι. Τώρα έχει παγκάκια που κάνουν παρκούρ. Παγκάκια επικλινή, στα οποία μπορεί να κάτσει και να πέσει. Κάτσε, παιδιά, μην τα θέλετε. Οι άνθρωποι είναι σύγχρονοι, είναι μοντέρνοι. Είναι μια συνέχεια από Μύρου Παλαιολόγου με τα αντικριστά παγκάκια, με τα παγκάκια χωρίς πλάτη, με τα παγκάκια σταυροπόδι. Τώρα και παγκάκι παρκούρ. Τόσο μπροστά. Και τώρα μιας και είμαστε στη γειτονιά εκεί. Ναι. Να πω κι εγώ το παράπονό μου και σαν γονιός. Ρε παιδιά, έχει σε αυτό το ρημάδι το Άλσος, έχει μία κούνια η οποία είναι χαλασμένη εδώ και καμιά εβδομάδα. Δηλαδή, και μιλάμε για ολόκληρο το Άλσος, έχει δύο τέτοιες κούνιες. Δύο. Και έχει μείνει μία που λειτουργεί για όλα τα παιδάκια που επισκέπτονται το Άλσος. Καταλαβαίνετε, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είχε ουρά αυτή η κούνια. Και μαλώναν τα παιδάκια μεταξύ τους. Και κάποια άλλα παιδάκια πηγαίνανε στη χαλασμένη δίπλα
προσπαθούσαν να τη φτιάξουν ή να παίξουν και χτυπούσαν. Δηλαδή, μία ακούνια. Δεν μπορείτε να φτιάξετε μία ακούνια. Πόσες μέρες. Και μάλιστα το ξέρετε ότι είναι χαλασμένη γιατί πήγατε βάλετε κορδέλα. Και την αφήσατε πόσες μέρες με την κορδέλα. Φτιάξτε τη. Δεν τη θέλουμε την κορδέλα. Μην τη βάλετε. Δεν. Ναι. Εντάξει, όταν ξυπνήσετε, μη σας ενοχλούμε τώρα. Μπορείτε να κοιμηθείτε. Αν θέλετε κάτι και διακοπές για τα Χριστούγεννα. Γιατί έρχεται δουλειά μετά. Επειδή θα είστε σε προεκλογική περίοδο. Και θα τους γονατίζετε τους υπαλλήλους. Για να δείξετε ότι είστε καλοί. Τώρα κοιμηθείτε λίγο. Και εντάξει. Μην κουραστείτε πολύ. Άμα θέλετε, πείτε μας που έχετε τα εργαλεία. Πάμε εμείς να τη φτιάξουμε. Δεν είναι κάτι. Εδώ είμαστε. Έτσι κι αλλιώς εθελοντισμός είναι στο αίμα μας, στις δράσεις μας. Δόξα τω Θεώ, εργαζόμαστε πολλές ώρες, έχουμε και τις οικογένειές μας, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Εμείς αντέχουμε, μπορούμε να τα κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε για σήμερα. Ευχάριστη νότα. Ναι, κλείσαμε δυναμικά. Κλείσαμε με μία νότα ελπίδας. Πραγματικά. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη δίνουμε εμείς. Και ήταν άλλο ένα καλό πράξη με το χρόνιο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.